συγκροτήσαμε την ομάδα εργασίας, επικαιροποιήσαμε την ομάδα εργασίας για την δακοκτονία. Για άλλη μια χρονιά το πρόγραμμα δακοκτονίας τελείωσε με απόλυτη επιτυχία και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους, τα στελέχη των υπηρεσιών μας, τα εκπαιδευτικά μας ιδρύματα, το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, τον Ελγό Δήμητρα, το ΙΤΕ, που όλοι μαζί μέσα από μια συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια καταφέρουμε να βελτιώνουμε κάθε χρόνο το πρόγραμμα δακοκτονίας και να έχουμε μια καλή επιτυχία. Αν εξαιρέσουμε βέβαια τα προβλήματα που υπάρχουν με την ελαιοκαλλιέργεια και με την ξηρασία, που είναι ένα μεγάλο θέμα που το βλέπουμε. Είμαστε σήμερα λοιπόν εδώ, η ομάδα εργασίας για την δακοκτονία, προκειμένου να δούμε πώς μπορούμε ακόμα περισσότερο να βελτιώσουμε το πρόγραμμα της δακοκτονίας, να βρούμε σύγχρονες μεθόδους, λαμβάνοντας υπόψη και την κλιματική αλλαγή, ώστε να έχουμε πιο σημαντικά αποτελέσματα και δεδομένα, προκειμένου να μπορούμε να εφαρμόζουμε καλύτερα το πρόγραμμα δακοκτονίας. Μία προσέγγιση όσον αφορά την έγκαιρη διάγνωση και την πιο ακριβή διάγνωση. Παραμένουν όμως αρκετά τα θέματα με τις παγίδες αυτές, καθώς θέλουν μια συντήρηση πολύ μεγάλη και έχουν και ήδη πολύ μεγάλο κόστος αγοράς. Οπότε, ναι, είναι μια λύση, πρέπει να τη δούμε πώς εφαρμόζεται στην πράξη. Υπάρχουν και άλλες προσεγγίσεις όσον αφορά το τι μπορεί να εφαρμοστεί. Έτσι, ή πότε μπορεί να εφαρμοστεί. Ή όσον αφορά την έκταση της μαζικής παγίδευσης, η οποία αυτή τη στιγμή έχει ήδη μπει σε ένα βλάκι με το πράσινο, με το πρασίνισμα που πρέπει να πάρεις παγίδες για να πάρεις την επιδότηση. Άρα λοιπόν αυτό ήδη δρομολογείται, αλλά ίσως πρέπει να δρομολογηθεί σε πιο μεγάλο βαθμό ακόμα. Άρα υπάρχουν πολλά θέματα βελτίωσης. Που σας είπα, δεν θέλω να μπω σε συγκεκριμένα για να μην δεσμεύσω κάποιον. Από φάρμακα καινούργια ενδεχομένως μέχρι και καινούργιες τεχνολογίες. Κοιτάξτε, φάρμακα καινούργια δεν τα βλέπουμε στην ορίζοντα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Αυτά που έχουμε, έχουμε και αν μείνουν αυτά που έχουμε. Άρα, έχουμε τρεις επιλογές αυτή τη στιγμή, τρεις διαφορετικές δραστικές ουσίες. Ξεκάθαρο. Δεν αλλάζει κάτι σε αυτό. Ή να μειωθούνε, προς τα εκεί πάει το πράγμα. Άρα, τρεις δραστικές ουσίες, τις διαχειριζόμαστε όσο καλύτερα μπορούμε. Και υπάρχουν και μετά εναλλακτικές δράσεις, οι οποίες όμως δεν προβλέπονται αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Ή θα προβλεφθούν με κάποια τροποποίηση, ή θα πρέπει να γίνονται συντεταγμένα από ομάδες παραγωγών, από μια βοήθεια από την περιφέρεια προς τους παραγωγούς, έτσι ώστε να γίνονται οι δράσεις αυτές σταδιακά και να υποχωρεί το πρόβλημα του δάκου. Αυτό. Σίγουρα, κοιτάξτε, σίγουρα είναι δεδομένο ότι πρέπει να αλλάξει κάτι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση να είναι βασισμένη σε ένα άξονα που είναι η χημική φυτοπροστασία.